Αγαπητοί φίλοι του Προεδρείου, σύντροφοι και συναγωνιστές, τα χρόνια που ήμουν Γενικός Γραμματέας της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας, βρέθηκα σε πολλές χώρες των πέντε ηπείρων, συμμετέχοντας σε δεκάδες εργατικούς αγώνες, και εκεί η εικόνα του Τσε, το γνωστό πορτρέτο του Αλμπέρτο Κόρδα, κοσμούσε αμέτρητα εργατικά πανό, αφίσες, μπλουζάκια εργατόπεδων και τείχους φτωχογειτονιών από την Κοτσαμπάμπα της Βολιβίας μέχρι το Καράκας και από την Κεράλα της Ινδίας μέχρι το Σοβέτο της Νότιας Αφρικής. Ο μύθος του Τσε, του ηρωικού αντάρτη που πολέμησε με τόπλο στο χέρι ενάντια στον υπεριαλισμό και την καπιταλιστική εκμετάλλευση, εμπνέει τους αγώνες της εργατικής τάξης ακόμα και σήμερα. Ταυτόχρονα, όλοι μας έχουμε δει και πολλές προσπάθειες να κρύψουν ή να μειώσουν τον πρωταρχικό, τον κυρίαρχο στοιχείο που χαρακτήριζε τη ζωή και τη δράση του αληθινού Τσε. Ασφαλώς, ο διεθνιστής επαναστάτης είχε πολλές ιδιότητες. Ήταν γιατρός, φωτογράφος, αντάρτης, εργάτης, διανοούμενος, υπουργός, επαναστάτης κομμουνιστής, βαθύς γνώστης της πολιτικής οικονομίας, σύζυγος, στοργικός πατέρας πέντε παιδιών, που ακόμα και όταν ήταν στα βουνά της Βολιβίας ενάντια σε έναν στρατό δολοφόνων, ποτέ δεν σταμάτησε να τα σκέφτεται. Αλλά πάνω απ' όλα ήταν άνθρωπος, σύμφωνα μάλιστα με τον Γάλλο φιλόσοφο Ζαν Πολ Σάρτ, το τελευταίο ανθρώπινο όν, το τελειότερο ανθρώπινο όν της εποχής μας. Βέβαια, ο Τσε δεν διαμορφώθηκε στο κενό. Ήταν προϊόν των καιρών του. Δεν πρέπει να ξεχνούμε την κληρονομιά της Παρισινής Κομμούνας, της Οκτωβριανής Επανάστασης, το θρίαβο της μεγάλης αντιφασιστικής νίκης. Τα γραπτά και τα έργα του Τσε αναδίδουν όλη τη φρεσκάδα και το πάθος από τα διδάγματα, τις νίκες και τις ήττες της παγκόσμιας εργατικής τάξης. Ο Τσε γνώρισε και κατανόησε τη μαρξιστική θεωρία, αφομοίωσε τη γνώση και την εμπειρία του παρελθόντος, συνενώνοντάς την με την πνευματική δύναμη και το σθένος να τη θέσει σε εφαρμογή. Όπως έλεγε ο ίδιος, υπάρχουν αλήθειες πρωτοφανείς που είναι άχρηστο να τις συζητάμε. Πρέπει να είμαστε μαρξιστές με την ίδια φυσικότητα που ένας φυσικός πρέπει να είναι νευτονικός ή ένας βιολόγος παστερικός. Και ακριβώς αυτή τη συνειδητοποίηση ο Τσε βρισκόταν δίπλα στην τάξη που θα φέρει την κοινωνική αλλαγή και θα καταργήσει μια και καλή την εκμετάλλευση, την εργατική τάξη. Οι εικόνες του, λίγο πολύ γνωστές σε όλους μας, στη συγκομιδή του Ζαχαρότευτλου, δίπλα σε κουβανούς κανιέρους, οι άμεσες συζητήσεις του στα εργατικά, η ζωντανή επαφή του με τις βάσεις, είναι ζωντανό παράδειγμα της κοσμοαντίληψής του. Αμέτρητες οι στιγμές που ο κομμαντάτε συμμετείχε σε ανοιχτό και διαρκή διάλογο με τις εργατικές μάζες, είτε κατά τη χρέωσή του σαν Υπουργού Βιομηχανίας ή λίγα χρόνια αργότερα σαν Προέδρου της Εθνικής Τράπεζας της Κούβας. Οι ζωντανές συζητήσεις του με τον Λάζαρο Πένια, κουβανό αντιπρόεδρο της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας, οι οξείες παρατηρήσεις του για τα προβλήματα που αντιμετώπιζε η σοσιαλιστική παραγωγή είναι παρακαταθήκη για τον κόσμο που θέλουμε να φτιάξουμε. Όσοι λοιπόν, αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, πασχίζουν να παρουσιάσουν τον Τσε είτε σαν απογοητευμένο, προδομένο επαναστάτη, σαν τυχοδιώκτη, σαν απλό ταξιδιώτη τουρίστα της Λατινικής Αμερικής, είτε όσοι προσπαθούν να τον φέρουν στα δικά τους σοσιαλδημοκρατικά βήματα, απλά ματαιοπονούν. Ο Τσε ήταν ένας ρεαλιστής επαναστάτης στην υπηρεσία της εργατικής τάξης, βασισμένος στην πραγματικότητα, με οξυδέρκεια και αλήγιστες αρχές ενάντια στον υπεριαλισμό και την απεικιοκρατία, για το σοσιαλισμό
ενάντια στις καρικατούρες του. Ο Τσε, ο αληθινός Τσε των εργατών όλου του κόσμου, ήταν λαϊκός ηγέτης, ένας επαναστάτης που είχε βαθιά και στέρεη πίστη στην επαναστατική αλλαγή του κόσμου. Η ακλόνητη πίστη του τον έκανε θαραλέο στη μάχη και ατρόμητο μπροστά στο θάνατο. Μισούσε την κοινωνική αδικία, την εκμετάλλευση και τους καπιταλιστές. Το μίσος του και η περιφρόνηση για τον ιμπεριαλισμό και τις ιμπεριαλιστικές τους επεμβάσεις σημάδεψαν όλη τη ζωή του και τον ηρωικό του θάνατο. Ήτανε διεθνιστής. Έβλεπε τον πλανήτη σαν ένα σύνολο και έδινε προτεραιότητα στον διεθνιστικό στόχο σαν πρώτη προτεραιότητα της δράσης του. Ο Τσε ήταν διεθνιστής στη ζωή, στο θάνατο, αλλά και μετά το θάνατό του. Ένιωθε αγάπη για τον απλό λαό, τους προλετάριους. Τους αγαπούσε πραγματικά, γιατί ήταν και ο ίδιος απλός, ίσως μεταξύ ίσων, και εκείνοι του επέστρεφαν και του δίναν απλόχερα την αγάπη τους. Είχε θεωρητική και πολιτική κατάρτιση. Μελετούσε και αφομείωνε δημιουργικά τα θεμέλια του μαρξισμού-λενινισμού και αυτές οι γνώσεις του τον βελτίωναν διαρκώς, ανυψώνοντας το επίπεδό του. Ήταν επαναστάτης της δράσης, των πράξεων. Η ζωή και η δράση του δεν ήταν παρά μια διαρκής επιβεβαίωση αυτών των αρχών. Δεν υπήρχε απόσταση ανάμεσα στα λόγια του και στις πράξεις του. Ήταν εχθρός της γραφειοκρατίας, του αριβισμού, της ατομικής προβολής. Έβαζε το εμείς πάνω από το εγώ και κέρδιζε εύλογα το σεβασμό του λαού και των συντρόφων του. Ήταν αφοσιωμένος και συνειδητός μαχητής. Αφιέρωσε όλες του τις φυσικές, τις πνευματικές και τις ψυχικές του δυνάμεις στον ταξικό αγώνα για την απελευθέρωση των λαών. Οι αρχές αυτές που πότισαν τον επαναστάτη Τσε είναι γέννημα θρέμα των εργατικών συνειδήσεων, των συγκεκριμένων χαρακτηριστικών που η ίδια η εργατική τάξη δημιουργεί αναπόφευκτα λόγω της πρωτοπόρας θέσης της στην παραγωγική διαδικασία όταν παντρεύεται με τη μαρξιστική και λενινιστική θεωρία. Και ακριβώς για αυτές αποτελεί διαχρονικό σύμβολο ο Τσε του παγκόσμιου συστήματος της πάλης της εργατικής τάξης μέχρι την τελική νίκη. Hasta la victoria siempre. Gracias, muchas gracias, comandante Che Guevara. Σας ευχαριστώ.